Πάμε στο Skype μας. Έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης, τον Δημήτρη τον Χριστοφόρου, να τον καλωσορίσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Μπανίκο, και στους καλεσμένους που έχεις εκεί, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει σήμερα. Μάλιστα, αν μπορούμε να έχουμε και ήχο μέσα στο στούντιο, εγώ τον ακούω τον Δημήτρη, αλλά να έχουμε και λίγο ήχο μέσα στο στούντιο. Δημήτρη, καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, όχι με το ποδόσφαιρο. Ο Μάριος, ο Αντωνιάδης, πώς είναι στην υγεία του, αν είναι καλά ή αν έχουμε κάτι. Ναι, είναι αλήθεια ότι όλους μας το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί και πολύ λιγότερο σε οτιδήποτε άλλο αυτές τις ώρες. Πριν πω οτιδήποτε, να ευχαριστήσουμε και μέσω της εκπομπής σας όλα τα σωματεία, όλους όσοι μπήκαν στον κόπο να ευχηθούν περαστικά στον διεθνή ποδοσφαιριστή μας. Είναι καλά ο Μάριος, έχει κάνει δύο αξιονικές τομογραφίες από χθες το βράδυ, όπου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αρχικά στην Πάφο και μετά στη Λευκοσία. Φαίνεται να είναι εντάξει, έχει υποστεί κάκωση κεφαλής, αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή και θετική. Είναι ζήτημα των γιατρών που τον βλέπουν τώρα στο νοσοκομείο να πάρουν την απόφαση για το πότε θα δοθεί το εξιτήριο, και στη συνεννόηση από ό,τι έχουμε μάθει και εμείς με το ιατρικό επιτελείο της Ομοσπονδίας για το κατά πόσον θα μείνει τελικά στην κλίση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού ή θα απελευθερωθεί από αυτήν, το πιθανότερο να είναι το δεύτερο. Ναι. Να ευχηθούμε τα περαστικά μας στον Μάριο και εμείς σαν εκπομπή, σαν Sita Vision, γιατί πάνω απ' όλα σημασία έχει η υγεία των ποδοσφαιριστών και η υγεία όλων όσων μετέχουν στο άθλημα του ποδοσφαίρου και όχι τόσο πολύ τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά από αυτή την αναγκαία παρένθεση και επαναλαμβάνω πολύ πολύ σημαντική και για μας και για την υγεία του Μάριου, θέλουμε να μας πεις τι αφήνει στην Ανόρθωση αυτή η ισοπαλία στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Ανόρθωση γιατί δεν μπορεί να έχει μια σταθερή απόδοση και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο? Αυτό ακριβώς είναι που θα έλεγα, Πανίκο, ότι ο αγώνας στην Πάφο δεν αλλάζει σε κάτι την εικόνα που έχουμε εδώ και καιρό για την ομάδα και το πώς αγωνίζεται. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα, οι ίδιες παιδικές ασθένειες με τα γκολ νωρίς, γενικά τα εύκολα γκολ που δέχεται, είναι πράγματα τα οποία τα είδαμε σε όλο τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Φάνηκε στο δεύτερο γύρο ότι κάπου αυτό άλλαξε, αλλά θεωρώ ότι δυστυχώς τα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα που βλέπαμε στον πρώτο γύρο, και γι' αυτό η ομάδα βάζει τρικλοποδιές στον εαυτό της. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες τώρα. Βάζει τρικλοποδιές στον εαυτό της, διότι αν ήταν μια καλή Ανόρθωση, πολύ πιθανόν, δεν ξέρουμε, είναι υποθετικό αυτό το οποίο λέμε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περισσότερους βαθμούς. Πανίκο, να σου πω μόνο ένα στατιστικό που νομίζω ότι εξηγεί κάποια πράγματα. Έχεις και ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί, νομίζω θα δώσουν το στίγμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα έτσι συμπυκνώνεται στο να αναφέρουμε απλά ότι είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει φέτος εκτός έδρας με την Πάφο πάνω από έναν γκολ. Βάλαμε δύο. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί που το έχουμε κάνει και δεν μας άρκεσαν αυτά τα δύο για να κερδίσουμε. Για την ακρίβεια, χρειαστήκαμε το δεύτερο για να ισοφαρίσουμε στο τελευταίο λεπτό. Άρα, είναι φανερό ότι η ομάδα έχει την ποιότητα, έχει τις ικανότητες, έχει αν θέλετε και το χαρακτήρα να βγάζει αντίδραση, να δείχνει μέταλλο σε δύσκολες στιγμές, αλλά έχει και την αφέλεια να βάζει τον εαυτό της συνεχώς σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν γίνεται πάντα όλα τα παιχνίδια να σου πηγαίνουν οριακά με δικά σου λάθη και να βρίσκεις τρόπο να τα κερδίζεις. Θα σου βγει μια, θα σου βγει δυο. Κάποια στιγμή το πράγμα θα πάει ανάποδα και αυτό είναι που πληρώνουμε. Ιδανικός αυτόχειρας είναι η Ανόρθωση. Εντάξει, παίζουν και οι άλλοι. Ναι. Δεν θα ήθελα να αναιρέσω την παρουσία οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Η Πάφος είναι πολύ καλή ομάδα, όπως ασφαλώς και ο Απόλλωνας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, νομίζω όλοι όσοι βλέπουν τα παιχνίδια, οι ουδέτεροι παρατηρητές, θα λέγαμε, στέκονται στο πώς καταφέραμε εμείς να μην κερδίσουμε. Αυτό κάτι λέει. Εμείς μπορούμε να κάτσουμε να σας λέμε για ώρες ότι μπορούσαμε να τα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι κάθε ομάδα, αν ψάξει τους βαθμούς που έχασε και δεν ψάξει καθόλου αυτούς που πήρε οριακά, θα βρει ότι μπορούσε να έχει το απόλυτο. Mm-hmm. Όμως το θέμα είναι τι λένε και οι ουδέτεροι, τι λένε όλοι αυτοί που αναλύουν τα παιχνίδια μας, και νιώθω, έχοντας δει και κάποιους αριθμούς βέβαια, ότι δίνουμε στον αγωνιστικό χώρο στατιστικώς περισσότερα πράγματα από όσα παίρνουμε βαθμολογικώς. Ναι. Δημήτρη, η επιλογή του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου να μείνει στον πάγκο, υπήρχε κάποιος λόγος, υπήρχε κάποιο πρόβλημα εννοώ τραυματισμού ή οποιοδήποτε άλλο θέμα? Πέραν του Μιχάλη Ιωάννου που ήταν εκτός και θα είναι εκτός και για το επόμενο διάστημα, ελπίζουμε
να τον έχουμε με τον Αποέλ είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα όταν και θα δοκιμάσει να προπονηθεί. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ήταν καθόλου έτοιμοι να παίξουν. Άρα ήταν επιλογή του Τιμούρ Κεσπά για να τον έχει στον πάγκο. Και το ρωτάω αυτό γιατί με την είσοδο του Λάζαρου η ανόρθωση έγινε λίγο πιο επιθετική. Έστω και αν χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο διάστημα. Ναι, η αλήθεια βγήκε και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι χάναμε το παιχνίδι και η ομάδα έπρεπε να βρει κάτι μαγικό για να πάρει κάτι από το μάτς. Και αυτό βρήκε. Μια υπέροχη ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος, με σφραγίδα Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου αλλά και του Χοφχάνες Αμπαρτζουμιάν. Εξαιρετική σέντρα. Έκαναν και οι δύο τη δουλειά που κάνουν καλά στο μέγιστο βαθμό για να έρθει αυτό το γκολ. Γιατί δεν είναι γκολ που μπαίνουν εύκολα σε αυτό το σημείο και σε τέτοιες έδρες όπως είναι η έδρα της ΠΑΟΚ φέτος. Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση. Η άποψη της ανόρθωσης ποια είναι όσον αφορά το πρωτάθλημα, προλαβαίνει ή όχι? Εννοώ την πρώτη θέση. Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω διαφορετικά από ό,τι θα το κάνω, αλλά είμαστε ρεαλιστές πια. Οι αγωνιστικές λιγοστεύουν, οι βαθμοί δεν έρχονται, η διαφορά δεν μειώνεται. Είμαστε, το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι ότι τρεις αγωνιστικές ο πρωτοπόρος Απόλλωνας δεν κέρδισε στη δεύτερη φάση και δεν έχουμε μειώσει διαφορά καθόλου. Άρα τα πράγματα όσο πάνε και δυσκολεύουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, εμείς θα κυνηγάμε κάθε βαθμό και θα δούμε πού θα μας βγάλει. Αλλά το βασικό αυτή τη στιγμή δεν είναι να κοιτάμε την κορυφή, αλλά τις ευρωπαϊκές θέσεις που οπωσδήποτε πρέπει σε αυτές να επανέλθουν. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την παρέμβασή σου. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.